Από τη μια στιγμή στην άλλη, το χωριό που πριν από λίγο καιρό έσφιζε από ζωή μετατράπηκε σε μια περιοχή φάντασμα. Οι περίπου χίλιοι κάτοικοι του Γερανίου στο Ρέθυμνο δίνουν πλέον μάχη με τον αόρατο εχθρό που τους έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Σαν γερευνός ενεθρία έπεσε η είδηση το Σάββατο ότι στο Γεράνι 7 συνολικά κάτοικοι του χωριού νοσούν από κορονοϊό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου οι κάτοικοι του Γερανίου να κλειστούν για τα καλά στα σπίτια τους. Μόνο που βλέπεις αυτή την εικόνα είναι απογοητευτικά για να καταλάβουμε τον κίνδυνο. Μένουμε στο σπίτι και περιμένουμε τον νέο δυνατό μανθάρτη. Ανησυχήσατε, φοβηθήκατε τώρα? Μα δεν φοβάσαι. Τα 7 μέχρι και το πρωί της Τρίτης θετικά κρούσματα που προέρχονται από δύο οικογένειες του χωριού θορύβησαν τους κατοίκους, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ζήτησαν επιτακτικά από τον ΕΟΔΗ μέσω της κοινότητας Γερανίου να δώσει το παρόν στην περιοχή, με τη φωνή τους τελικά να εισακούγεται 2-24 ώρα αργότερα. Έτσι, την πέμπτη κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα βρεθεί στο Γεράνι από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι για να πραγματοποιήσει δωρεάν δειγματοληπτικά τεστ, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού. Πήραμε τηλέφωνο λοιπόν στο ΕΟΔΗ και μας είπε στείλτε mail. Στέλνουμε email. Περνάμε κάποιες ώρες, δεν έχουμε καμία απάντηση. Ξαναλαμβάνουμε το email με τα καινούργια πλέον στοιχεία, πάλι το ίδιο. Ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο στο ΕΟΔΗ και μας λένε, ξέρετε, μάλλον δεν έχουν δώσει μεγάλη σημασία στο γεγονός στο χωριό σας. Τους είπα κάποια πράγματα με αποτέλεσμα μετά να με συνδέσουν με τους γιατρούς. Είχαμε μία συγκομιθία που τους είπα ότι δεν γίνεται 7 άτομα στα χίλια. Πρέπει κάτι να γίνει, να έρθουν να κάνουν τεστ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο Ρέθυμνο, το μιλάμε το Γεράνι με το Ρέθυμνο, είναι ένα πράγμα με αποτέλεσμα να πηγαίνουν και οι εργοδότες τους να αρνούνται να τους αφήσουν να δουλέψουν. Ζητούσαν τεστ. Πώς θα γίνονται, οι άνθρωποι πρέπει να πάνε να πληρώσουν. Μέχρι στιγμή στην κλινική COVID του Ρεθυμνιώτικου Νοσοκομείου εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση ένας 90χρονος και μία 96χρονη από το Γεράνι, οι οποίοι, αν και ασυμπτωματικοί, βρέθηκαν θετικοί στον ιό όταν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για άλλα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισαν. Δεν έφερε λοιπόν η γριούλα των 96 ετών στο χωριό τον ιό, προφανώς ούτε ο γέροντας των 91 ετών. Υπάρχουν όμως νεότεροι άνθρωποι που δεν σέβονται τίποτα, που δεν λογαριάζουν τίποτα, που αψηφούν τα πάντα, που δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο ασφαλείας, που συνεχίζουν να κάνουν παρέες και να τις αναρτούν στο Facebook και να νιώθουμε υπερήφανοι. Με παρέμβασή του χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου μίλησε για την αξία της ατομικής ευθύνης απέναντι στον αόρατο εχθρό, αλλά και στην ασυδοσία που, όπως είπε, επικρατεί κυρίως σε περιοχές της ενδοχώρας, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος του δεν διαθέτει rapid test. Έχουμε όλη ευθύνη. Και στα χωριά επικρατεί ασυδοσία. Απόλυτη. Όχι ότι στις πόλεις είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά εδώ είναι έντονη, ή αν θέλετε, περισσότερο έντονη παρουσία της αστυνομίας και κάπως ο φόβος φυλάει τα έρμα. Σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Ρεθύμνου μετέβει στην περιοχή ώστε να καθησυχάσει και να ενημερώσει τους κατοίκους για το τι θα πρέπει να κάνουν, ενώ το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, πέρα από τα τεστ που θα κάνει την Πέμπτη στο Γεράνι, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα τεστ και στην Αμνάτο το πρωί της Παρασκευής, όπου μετά από το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων σε σπίτι του χωριού, παρουσία περίπου 30 ατόμων, βρέθηκαν 8 θετικά κρούσματα κορονοϊού.